στο Μιλάνο, το πολύπαθο Μιλάνο, για να δούμε και την καθημερινότητα. Καλή σας μέρα, κύριε Πακοσταντίνε. Καλημέρα σας, κύριε Νικόλα. Συνονόματι είμαστε. Να δούμε τι βιώνετε εσείς, για να ξέρουμε τι πρέπει να αποφύγουμε εμείς. Πείτε μου λοιπόν, τι κάνει ο φαρμακοποιός ο Έλληνας στο Μιλάνο? Λοιπόν, αν με ρωτούσατε πριν μια εβδομάδα, θα σας έλεγα ότι η κατάσταση ήταν περίεργη. Τώρα η κατάσταση είναι τραγική. Γιατί λέτε ότι είναι τραγική η κατάσταση? Γιατί να πω συγγνώμη παρενθετικά ότι όπως και στην Ελλάδα αυτά που λειτουργούν στην Ιταλία είναι φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, ακόμα και το delivery έχει καταργηθεί και κάποια μέσα μεταφοράς ή όχι. Μόνο τα τρένα. Μόνο τα τρένα. Κάποια είστε τρένα, είστε ένα βήμα παραπάνω σε μέτρα από εμάς. Ναι. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς πάρθηκαν πολύ αργά, όταν το κακό έχει ήδη γίνει. Γιατί η αρχική εκτίμηση είχε υποτιμηθεί πάρα πολύ, σίγουρα, από τον κόσμο. Εγώ πριν 2 εβδομάδες έβλεπα τους ίδιους πελάτες που ερχόντουσαν και με κοροϊδεύανε που φόραγα μάσκα. Και εχθές ήδη οι πελάτες ερχόντουσαν και παρακαλούσαν για μια μάσκα. Οπότε, πόσο πουλάτε τις μάσκες εκεί στην Ιταλία και αν υπάρχουν? Γιατί εμείς φτάσαμε πλέον σε κάτι τιμές οι οποίες είναι λοιπόν, εξωπραγματικές, εκμετάλλευση. Εμείς έχουμε έλλειψη μασκών από αρχές Γενάρη, από αρχές του έτους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μάσκες, έρχονται 5-6 τεμάχια, που η τιμή τους ανέρχεται περίπου στο 1,5-2 ευρώ ανά μάσκα πλέον. Δηλαδή 10 μάσκες τις πουλάνε περίπου 16 ευρώ. Εντάξει, ναι, μιλάμε για ότι κάποιοι κερδοσκοπούν πάνω στον πόνο του Ιταλού, του Έλληνα, του Ευρωπαίου. Κάποιοι κερδοσκοπούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά θα ήθελα να τονίσω, επειδή στην Ιταλία πλέον η κατάσταση είναι τραγική και κάποιες μελέτες βιοπληροφορικής και βιοστατιστικής λένε ότι τα χειρότερα έρχονται τον Απρίλιο. Άρα δεν έχετε φτάσει ακόμα στην κορυφή. Τα χειρότερα είναι μπροστά σας. Ναι, η ακμή θα έρθει. Αυτό δείχνουν κάποιες μελέτες. Θα ήθελα να πω για τους Έλληνες τουλάχιστον, που ακόμα η κατάσταση εκεί δεν είναι τραγική, ούτε ακόμα. Εσείς είστε ακόμα σε ένα σημείο που μπορείτε να φτιάξετε την κατάσταση. Πρέπει να μείνετε σπίτι. Γιατί εδώ πέρα στην Ιταλία δυστυχώς δεν το καταλάβαιναν. Να μάθουμε από τα εγκληματικά λάθη της Ιταλικής πολιτείας και των Ιταλών πολιτών. Εμείς το λέμε εδώ και 1,5 μήνα και έβλεπα δυστυχώς πελάτες που ερχόντουσαν και γελάγανε. Και λέγανε η κλασική λαϊκή έκφραση, έλα μωρέ τώρα τι είναι αυτό. Είναι μισά τώρα είναι κλεισμένοι στα διαμερίσματα στις πολυκατοικίες και βγαίνουν στα μπαλκόνια και τραγουδάνε. Πρέπει να κάνετε και εμείς και εσείς κυρίως, γιατί είστε σε μια καλύτερη κατάσταση σήμερα, μια θυσία που και αυτή η θυσία μπορεί να είναι και θετική. Δηλαδή, το να μείνει σπίτι 10-15 μέρες μπορεί να είναι και καλό. Να γνωρίσουμε, ξέρετε, στις κοινωνίες πώς είναι. Να γνωρίσουμε και ποιος μένει στο εσωτερικό. Πρέπει να γίνει αυτή η θυσία, γιατί είναι το μόνο όπλο που έχουμε. Πώς περνάτε με την οικογένειά σας, πώς ζείτε κλεισμένο σε ένα σπίτι? Είναι η μετακίνηση λοιπόν, για το φαρμακείο. Έχετε δική άδεια να πάτε στο φαρμακείο? Ναι, ο εργοδότης μας έχει δώσει μια δική άδεια. Και μπορώ να πηγαίνω μόνο εκεί ή στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λένε ότι μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μόνο ή για δουλειά ή για λόγους υγείας σοβαρούς ή για να πάμε για τροφοδοσία, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ. Άρα, περνάτε πάρα πολλές ώρες στο σπίτι με την οικογένειά σας. Ναι. Εγώ. Οι άλλοι είναι πάντα στο σπίτι. Είναι πάντα στο σπίτι. Τελικά, μία κόρη δεν έχετε? Ναι. Μικρούλα. Ναι, μικρούλα. Έμαθα ότι ψάχνατε να βρείτε πάνες. Βρήκατε τελικά πάνες? Προχτές βρήκαμε πάνες, αλλά χρειάστηκε μισή ώρα περίπου για να μπορέσω να μπω στο σούπερ μάρκετ, γιατί είχε ουρά. Οπότε μπαίναμε ένας-ένας. Το κάθε μαγαζί με βάση τα τετραγωνικά δεχόντουσαν ένα τοπ νούμερο ανθρώπων μέσα. Μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίζεις, σου επιτρέπεται να ψωνίσεις ό,τι θέλεις, 10 καρότσια πράγματα? Ό,τι θες. Ναι, αυτό ναι. Απλώς η λήψα υπάρχουν, γιατί υπάρχει και πανικός. Ναι, τώρα η τροφοδοσία υπάρχει. Αρχικά, πριν 20 μέρες είχαμε αυτό το πανικό που είχαν αδειάσει και δεν είχαμε ούτε νερό στα σούπερ μάρκετ. Σας έχω στείλει κάποιες φωτογραφίες. Τα βλέπουμε. Αυτά που μας είπατε. Η κατάσταση ήταν λίγο. Τώρα έχει λίγο καλυτερεύσει. Το καλό πάντως, το θετικό είναι ότι δεν είδα σκηνές πανικού. Δηλαδή, ο κόσμος καθόταν έξω στην ουρά, ήρεμα με τις μάσκες, κρατάγαμε απόσταση 1,5-2 μέτρα. Επειδή έχετε συγγενείς και φίλους στην Ελλάδα.
Και επειδή έχετε βιώσει όλα τα λάθη, αυτά στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Εμείς τώρα οι Έλληνες, εσείς επειδή είστε πλέον εκτός συνθηκών, ειδικός. Είναι ιστορική η στιγμή, ζούμε μια πανδημία. Ούτε η γενιά η δική μου, ούτε η γενιά η δική σας, ούτε μεγαλύτερες είχαν βιώσει. Είναι πρωτόγνωρο. Τέτοια ιστορία δεν θέλαμε να την δούμε. Λοιπόν, την ζούμε. Τι συμβουλή δίνετε για εμάς τους Έλληνες που είμαστε και λίγο πέρα βρέχει. Καλά, στην Ελλάδα έχουμε και έναν τρόπο ζωής γενικά όμορφο. Δηλαδή βγαίνουμε πολύ σε σχέση με εδώ, πολύ περισσότερο βγαίνουμε. Οπότε είναι δύσκολο να τους βάλουμε στο σπίτι. Αλλά επειδή αυτός ο ιός εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα, είναι πολύ πιο γρήγορος από τη γρήπη. Με τη γρήπη έχουμε κάποια μέσα, δηλαδή έχουμε το εμβόλιο, τι γνωρίζουμε, έχουμε μια ανοσία σχετική. Αυτός ο ιός είναι ένας καινούριος ιός, οπότε δεν έχουμε ανοσία. Εξαπλώνεται πολύ γρηγορότερα, οπότε είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Όχι ότι σαν ιός είναι υπερβολικά επικίνδυνος, αλλά εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Οπότε εδώ πέρα η θνησιμότητα στην Ιταλία έχει φτάσει στο 5,6%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ένα είναι άμα υπάρχουν 1.000 κρούσματα. Έχετε περισσότερη θνησιμότητα από την Κίνα, τη σύσταμα. Βέβαια. Αν αρρωστήσει εδώ το 60% του πληθυσμού, όπως υπήρχαν κάποιες θεωρητικές εκτιμήσεις, το 5,6 θνησιμότητας, το 60% πληθυσμού της Ιταλίας, είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί. Ούτε να το σκεφτόμαστε. Πόσες εκατοντάδες χιλιάδες είναι, ούτε να το σκεφτόμαστε. Οπότε αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μείνουμε σπίτι, να έχουμε επαφές μόνο με κάποια συγγενικά πρόσωπα. Δηλαδή, όχι να κλείσουμε στο σπίτι και να έρθουν όλοι οι συγγενείς. Κατά ανάγκη στον χώρο δουλειάς με όλα τα μέτρα ασφάλειας. Βέβαια. Να φοράμε μάσκες, να φοράμε γάντια. Εγώ στο τρομακείο φοράω μάσκα, γάντια εδώ και 1,5 μήνα. Και με κοροϊδεύανε οι πελάτες που τώρα έρχονται και παρακαλάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι την επόμενη φορά να είναι καλά τα μέτρα. Καλά τα αποτελέσματα. Να έχει φρεναριστεί στην Ιταλία η άνοδος. Θα δούμε. Να είστε καλά.